σας, καλησπέρα σας. Τι λέτε καλέ. Κάθε μέρα και μία έκπληξη εδώ. Ομορφιές, επισημότητες. Επισημότητες. Λίγο φρέμα, άμα έξω, όμοι. Τι να κάνουμε. Έχω μια ανησυχία, βέβαια, μου φύγει το μπλουζάκι, γιατί είναι πολύ ελαστικό. Ανοίγει πολύ εύκολα. Εντάξει. Την ίδια ανησυχία έχουν και απέναντι, να το κάνουν. Είστε να χωριές, Ελένη. Ανησυχών. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις. Σταμάτα, μωρέ. Το δωράκο μου, τι κάνεις. Μια χαρά, εσύ. Τον έφερε στο Ρίτσαρντ. Από με. Ωραία. Γιατί βγαίνει σήμερα, έχει έξοδο. Σε εμά, ναι. Σε εμά, πού αλλού. Ναι, όχι, στην Αθήνα. Έχει βγει λίγο, τι αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει σε εμά πότε βγαίνει. Τώρα, σημασία έχει εμεί. Μόνο του χωρί να το έχουμε πει εμεί. Είναι σαν να μην έχει βγει καθόλου. Μην βγει καθόλου. Μη σου πω κακό βγήκε. Έπρεπε να περιμένει Τρίτη. Για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας ποιος είναι ο Ρίτσαρντ, δεν είναι κάποιος γνωστός μας, είναι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Υπάρχει λόγος. Ναι. Υπάρχει λόγος. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο. Τώρα, ρε παιδιά, θυμάστε που σας έλεγα χθες, αλλά περίμενα την Κατερίνα, γιατί εγώ τα είχα φέρει για χθες. Αλλά είχα ξεχάσει την Κατερίνα χθες θα πήγαινε στο Τρίτη. Και λέω, δεν πειράζει, αύριο. Λέω το Σαββατοκύριακο που ήμουν κάτω στο νησί, αραγμένη και χάζευα. Ναι, έψαχνα, δεν ξέρω, όχι, δεν έψαχνα. Βασικά τα παιδιά μου ψάχνανε στο iPad κάτι παλιές τους φωτογραφίες. Γιατί για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, εγώ τις σβήνω, γιατί τις έχω περάσει στην μνήμη, πώς λέγεται αυτό, αλλά αυτές μου ξανακατεβαίνουν μόνες τους. Αχ, τέλος πάντων. Και έχω μονίμως ένα γεμάτο iPad με φωτογραφίες, ο οποίος πρέπει να σβήσουν. Τέλος πάντων, ναι. Μάλλον από το Άι Σύννεφο. Το Άι Σύννεφο δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο μπαίνουν. Εκεί λοιπόν που τα σκαλίζαμε και τα ψάχναμε. Ναι. Βρήκα κάτι φωτογραφίες μας. Μην φανταστείτε πολύ παλιές που θα μπορούσαμε, γιατί περισσότεροι από εμάς είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά σε αυτό το iPad η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνουν καμιά πενταετία. Δεν έχει παραπίσω. Πρέπει να φτιάξω να μη σκαλίζει τα αρχεία. Δεν το έχουμε πει. Ναι, αλλά τα σκάλισαν τα παιδιά μου, σου λέω. Και εκεί που τα σκάλισαν μου λένε, μαμά, πότε είναι αυτά. Λέω, δεν είναι και πολύ παλιά, 3 χρόνια πριν. 2 χρόνια πριν. Και κάνει έτσι την Κυριακή, σκαλίζει εκείνη, φυτεύει εμένα. Κατάλαβες. Έστειλα μια φωτογραφία εκεί. Μια φωτογραφία. Τα χάζεμα, μία μόνο, μία. Λέω πάρε αυτήν και θα τα πούμε στην εκπομπή. 2 μωρά και 15 κιλά πίσω. Ρε παιδιά, το τι έχουμε. Δεν είναι πολλά. Τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5. Ναι. Το τι αλλαγές έχουμε κάνει. Από το βάρος μας. Οι περισσότεροι από εμάς, όχι όλοι. Από το μαλλί μας. Και πιο πολύ ξεπερνάς εσύ και εμένα, έτσι. Τι να κάνω. Πιο πολλές αλλαγές κουρέματος τις έχεις εσύ. Να σου πω, τα μαλλιά μου είναι ωραία εκτός κάμερας. Ο στυλ της σήματος. Δηλαδή είμαστε. Έχουμε μεγάλη πλάκα. Σας λέω τα χάζευα και γέλαγα μόνη μου και λέω μου, θέλω να πάω να τους τα δείξω. Ελπίζω να μην τα έχεις, τα έχεις δώσει για τα να. Τα έχω δώσει αφού τα έστελνα στη Γελαλή με mail και αυτήν από τον άνδρο. Κράτα αυτήν την ποσέτη μου μετά από λίγο. Και αυτήν την ποσέτη μου μετά από λίγο. Πάρε και αυτήν να μου την πώσεις. Και μετά, μην τις δώσεις τα παιδιά. Τα χέρια μου. Λοιπόν, για βγάλε την πρώτη, όποια θέλεις. Λοιπόν, ποια χρόνια. Θοδωρή, μας έχεις καλύψει με το μαλλί σου. Τσάπα, φτιάχναμε μαλλιά με Ελιάνα, Κατερίνα, Αντωνία. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν σκέφτεσαι. Για να διονύσεις. Λοιπόν, εδώ είναι Πάσχα. Τώρα εγώ δεν βλέπω. Αλλά οι φωτογραφίες αυτές όλες επάνω έχουν ημερομηνία πάνω-πάνω, όπως θα έστειλε η Ελένη. Αυτό το Πάσχα τώρα για να βλέπω και καλή διά να δω. Έχω κοιλιά. Ρε, εσύ Ελιάνα, πώς μας βλέπεις. Μας βλέπει για το 14 Πάσχα. Όχι, δεν ήταν τότε. Λοιπόν, είναι Πάσχα 14. Έχω κοιλιά, πάντα έχω. 3 χρόνια πριν. 3 χρόνια πριν. Το 14, ναι. Σαν να βλέπω τον αδερφό μου εκεί. Εσύ είσαι ίδιος, δεν είναι. Όχι, όχι, εκεί είναι πιο αδύνατος. Εκεί είμαι μείον 5 κιλά. Καλώς όρισες. Να σου πω κάτι και στα μαλλιά Ελιάνα, λέω. Η Ελιάνα, εντάξει. Εμείς τα είπαμε γιατί ήταν εκείνη τη εποχή η φωτογραφία που τη έστειλα. Εδώ κρύβομαι, Ελένη, δεν φαίνεται τι έχει συμβεί. Δεν φαίνεται το μέγεθος, η έκταση τη καταστροφή. Κατερίνα, εσύ με συγχωρείς, γιατί και εσύ έχεις κάνει αλλαγές στα μαλλιά. Και εσύ έχεις κάνει αλλαγές στο ύφος, στο στυλ, στο ντύσιμο. Όχι. Εσένα εδώ, αυτή την περίοδο, τη θυμάσαι. Πάσχα 14, σου λέω. Πάσχα 14, πώς δεν τη θυμάμαι. Έτυχε. Έτυχε να έχει τώρα αυτό το χρώμα, γιατί έχει περάσει διάφορα χρόνια. Θα δεις παρακάτω. Πάσχα 14, πιο ματζόβολη με βλέπω, ρητίδες δεν έχω. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενη φωτογραφία. Τι είναι αυτό που πάμε. Εδώ είναι έναρξη σεζόν. Έναρξη. Αλλά πια τώρα, νομίζω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 13. Ναι, το 13. Καλά, ο Τάσος ίδιος. Καλεσμένη η Ελένη Τσολάκη πρώτη μέρα. Βλέπετε κάτω. Πρεμιέρα. Ναι, Ελένη Τσολάκη πίσω, ο Θοδωρής άλλο μαλλί. Τότε μου βάφανε το μουσί πολύ, κατράμε το μουσί. Εσύ. Κατράμε το μουσί. Ρε παιδί μου, λες και είμαι 20 χρονών. Ήταν και η πρεμιέρα και είχες άγχος να φανεί το μουσί και έχεις καταμαυρίσει. Για βγάλε επόμενη φωτό. Ο Τάσος δύστυχα. Εδώ είναι από μια ωραία μόδα. Ρε παιδιά, ο ψηλός πότε ήταν στην εκπομπή. Πρέπει να ήταν. 13 και αυτό. 13-14. Αυτή η σεζόν πρέπει να ήταν ο Γιώργος. Κατερίνα, εδώ έχεις άλλο χρώμα μαλλί. Άλλο χρώμα μαλλί πιο αδύνατο και εσύ γρήγορο.
λίγο πιο λιγότερο φαγωμένος εκεί. Ή μας πάει πολύ το στυλ λογιστής. Για το λογιστή. Γραμματείας. Είστε πολύ καλοί. Ελένη, και εσύ να σου πάει αυτό το look, να το πούμε. Ναι, είχε πλάκα. Εσύ, Ελιάνα, δεν ήσουν καλή. Καλύτερα είσαι σήμερα. Ελιανούλα μου εδώ, δηλαδή πραγματικά, άλλο κορίτσι. Ίδια είσαι, αλλά αλλιώτικη. Τι γίνεται τώρα εδώ. Ξέρεις τι, νομίζω είσαι πιο κοριτσάκι εκεί. Όχι, όχι, κοιτάς άλλες λεπτομέρειες. Εγώ λέω στο ύφος, δηλαδή στο προσωπάκι, το πώς σε βλέπω. Έχεις λιγότερες έγνοιες. Τι σου απάντησα εγώ. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσαν πολύ. Α, είναι άλλη κατάσταση τώρα εκεί. Εγώ έχω γυρίσει τώρα από τα νησιά. Έχω πάει, έχω παντρευτεί στα νησιά. Νιώπαντρι, ούτε παιδιά, ούτε έλλειες, ούτε τίποτα. Είμαι πιο αδύνατη από ποτέ. Κατερίνα, εσύ πάλι άλλο μαλλί. Δεν ξέρω αν το προσέχεις. Επίσης ο Τάσος ίδια πόζα λέει πάλι για το φυγιόν. Τι έχετε βάλει με κολλάζ τα χρόνια. Το βλέπεις τον Τάσο. Και πριν έτσι δεν ήταν μαρμαρωμένο. Δελτίο ημίζω. Ωραίο του πάει το κοντά. Γρηγόρη, εσύ στάντερ όμως. Για βγάλε και την άλλη. Όχι ρε παιδιά. Εδώ είναι, πότε γέννησα, 15 γεννήσαμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι 21 Μαΐου του 15. Εγώ βλέπω... Τι ωραία φωτό, εσείς οι δύο φαγωμένες, είναι κόρη μου 2 χρονών. Εγώ είναι σαν να έχω φάει την προηγούμενη Ελιάνα εκεί. Αυτή που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία την έχω φάει και έχω έρθει. Ενώ εγώ που προσπαθώ να φορέσω και το στενό φόρεμα και πετάνε. Κοιλιές, στήθος, πω δεν τον βλέπετε, αλλά εγώ τον έβλεπα, ήταν τεράστιος. Εγώ πάλι μόλις ξεκινάει η εγκυμοσύνη μου και έχω χαράσει. Άλλη φορά να έρχεστε φαγωμένες. Κοίτα τι ωραία τείχνω στη μέση. Κοίτα. Μπράβο. Εμένα είναι η αρχή, 3 μήνες. Καλά, έχω χιλιάδες εδώ μέσα. Και έτσι να έχετε καμιά μέρα, σας δείχνω. Τις τελευταίες πενταετίες είναι όλες εδώ. Να γελάμε. Δηλαδή, πολλές φωτογραφίες. Να φωτογραφτούμε και σήμερα. Για να έχουμε για το. Να κάνουμε ένα βιντεάκι. Ναι, ρε, να βγάλουμε. Τους ιστορικούς του αύριο. Θα τις πω, θα πάρω να σχολιάζω. Τι σκέφτεται ο καθένας στην κάθε φωτό. Ποιος είναι, ρε Στάθη, έλα να μας βγάλεις μια φωτογραφία έτσι σήμερα που βλέπαμε τις φωτογραφίες μας. Ο Θοδωρής φεύγει. Θα σκοθούμε, όρθιοι. Ναι, όρθιοι. Σηκωθείτε, ρε. Θα γίνει όλοι μαζί. Αλλά να φαίνονται και κοιλιές. Μας είπατε, μπαίνετε σκοπέλα να μας κάνεις ωραία. Ρίχτε για κανένα φως, ρε παιδιά. Αρνούμε να ξαναβγω όπως Καρλίνα μου στέλνει σε 4 χρόνια πάλι τέτοια. Θα ποζάρω έτσι. Κάτσε να κάτσω λίγο πλάι, ό,τι κουφτεί. Προσοχή, Γρηγόρη. Έτσι, έτσι. Εσύ κοίτα τα πολύ αγαπημένοι. Όχι, όχι, αγαπημένη, γιατί η κόρη μου. Αγαπημένη, αγαπημένη, εκεί είναι το φως. Πού πας εσύ, από εκεί, από εκεί. Έλα, θα σκάσω μια ώρα. Έλα, μου, έλα, πώς κάνεις έτσι. Παιδιά, ούτε για ζώο σαμπουτζάκι δεν αντέχει να ρουφιά, ρε παιδιά. Έλα πιο δώρα. Κάτσε να κρυφτώ πίσω από την Ελένη. Παιδιά, ρουφιόμαστε, δεν το ξεχνάτε. Εγώ δεν ρουφιέμαι. Τον τόπο μα κάσουμε. Άλλα προβλήματα έχω. Εάν δεν τη βγάλει σε 2 λεπτά, λοιπόν, τι κάνει. Να τη ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, δεν τραβήξε και βίντεο. Μα τα βίντεο παίζουν, υπάρχουν. Τα βλέπουμε και από τον άλλο. Ένα πράγμα διαφέρει. Δεν περνάνε τα χρόνια από πάνω μα. Ναι. Να σου πω, για να σου πω. Μπορεί. Εμείς τα λέμε αυτά μόνοι μας για τον εαυτό μας. Ένα πράγμα πλάκα έχουμε. Άλλαξε γυαλιά. Περνάνε, ρε, δεν μας είδες ότι έχουμε αρχίσει και γέρνουμε. Κάνεις λάθος. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη φάση τώρα από τότε. Εγώ έτσι δεν το αισθάνθηκα. Τι βάλατε στον μποστάνι, θέλω κι εγώ να πάω από αυτό. Ωραίο το μποστάνι. Το παιδί δεν έχει καλή οπτική. Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Ναι. Περιμένετε εσείς. Γιατί ναι, σας έχω πει πάντα να κοιτάτε και λίγο το ρολόι, αλλά λίγο. Ναι, όχι. Περιμένετε από τη Μανούλα να σας το πει. Μητέρα. Διάλειμμα! Έτσι τα παιδάκια, επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε.